Σας. Αλλά θα ήθελα με κάποια στοιχεία συγκεκριμένα να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή και εσείς να απαντήσετε, αλλά και ο ελληνικός λαός να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και δεν είναι, αν θέλετε, υποβάθμιση του επίπεδου της συζήτησης να λέμε σε αυτή την αίθουσα επιτέλους τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Διότι τριγύρω μας θα δείτε χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν βασανιστεί από τις τράπεζες, οι οποίοι έχουν δει τις περιουσίες τους να καταραίουν, να κλείνουν, τα δάνειά τους να πέφτουν και είχαν άλλη μεταχείριση. Έρχομαι λοιπόν στην ταμπαγκέρα. Θα σας πω μόνο ημερομηνίες. 19 Τετάρτου 2016. Σύσταση και συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. 22 Τετάρτου 2016, όλος τυχαίως τρεις μέρες μετά, και μετά από 11 χρόνια, η Τράπεζα Πειραιός αποφασίζει να καταγγείλει τη σύμβαση του χρεωλητικού δανείου της εταιρείας με την επωνυμία Κήρυξ. 12 Εβδόμου 2016. Το θέμα του Κήρυκα αναδεικνύεται στη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής κατά την εξέταση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιός και μετά από ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Σαντορινιού. 18 Δεκάτου 2016 ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Φάμελος, στέλνει επιστολή στη Τράπεζα Πειραιός με την οποία ετάται την χορήγηση το αργότερο μέχρι τις 10-11 της σχετικής αλληλογραφίας. Ετείται, αυτό σας μάρανε, ναι, εντάξει. Εντάξει. Έχετε δίκιο να μας κάνετε κριτική στα ουσιώδη, αλλά δώστε και καμιά απάντηση σε αυτά που σας λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν στέλνει επιστολή 18 Δεκάτου, όπου ζητά το αργότερο στις 10-11 να βγει η σχετική αλληλογραφία της τράπεζας με τους εκπροσώπους της εταιρείας. 15 μέρες μετά την επιστολή του κ. Φάμελου, η καταγγελία του δανείου επιδίδεται, δηλαδή στις 2 Εντεκάτου του 2016, και γίνεται δυνατή η ρύθμιση της οφειλής. Και σας ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη, ποιος άλλος συμπολίτης μας θα είχε τη δυνατότητα μιας τέτοιας ρύθμισης? Και δεύτερον, είναι δυνατόν 11 χρόνια να σας είχαν ξεχάσει αυτοί που κάθε μέρα χτυπούσαν 3 και 4 φορές τα τηλέφωνα των απλών συμπολιτών μας και να θυμήθηκαν το τηλέφωνό σας μόνο όταν ανέδειξε Εξεταστική Επιτροπή το μεγάλο αυτό θέμα? Επειδή αναφερθήκατε, ή μόνη λέει περιφερειακή επιχείρηση είναι, αν έχετε κι άλλες θα τις φέρετε. Αυτό είναι το θέμα σας. Αν υπάρχουν και άλλες περιφερειακές εφημερίδες που έχουν τέτοια ζητήματα ή περιφερειακά έντυπα, να μας τα φέρετε. Δεν είναι απάντηση αυτή. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή σας αρέσει να ανοίγετε και άλλα θέματα, εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό, επειδή εμείς δεν μιλάμε από την κοιλιά μας όταν βάζουμε ζητήματα, έχουμε την έκθεση της ειδικής έρευνας Τράπεζας της Ελλάδας 29 Εντεκάτου του 2016, όπου λέει, δεν τα λέμε εμείς, δεν τα λέει η Εξεταστική Επιτροπή, η έκθεση της έρευνας Τράπεζας Ελλάδας ποσών 554.000 ευρώ τουλάχιστον σίγουρα δεν κατευθύνθηκε στην κατασκευή για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο, χωρίς να είναι γνωστό που πήγε, λέει η έκθεση. Και επιπλέον, επειδή από ό,τι φαίνεται η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε μόνο αυτό το δάνειο, αλλά έχει και άλλο δάνειο, ύψους 2.150.000 ευρώ, σας διαβάζω πάλι από την Τράπεζα της Ελλάδας. Ο συνολικός δανεισμός της Κήρυξ ΑΕ από την Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα ανήλθε στα 2.150.000 ευρώ
Η έκθεση ειδικής έρευνας λοιπόν της Τράπεζας της Ελλάδας σημειώνει ότι για τον δανεισμό αυτό οι διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης απήχαν τουλάχιστον τη συνήθους τραπεζικής πρακτικής. Ενώ κρίνει μη ορθή από τραπεζική άποψη τόσο την αναποτελεσματική παρακολούθηση της εκταμίευσης εξαιτίας της αποδοχής της πρόορης εκταμίευσης, όσο και το σημαντικό μέρος του δανείου προφανώς δεν κατευθύνθηκε στο σκοπό που δόθηκε. Τι άλλο να πούμε κύριε Μητσοτάκη, ρίχνουμε εμείς το επίπεδο της συζήτησης. Φανταστείτε αν τέτοια ζητήματα υπήρχαν όχι στον πρόεδρο του κόμματος, σε έναν απλό βουλευτή τι θα είχατε κάνει εσείς. Έρχομαι στο θέμα ψυχάρι. Κύριε Μητσοτάκη, όσοι αναλαμβάνουν δημόσιες ευθύνες, έχετε αναλάβει κι εσείς, ανέλαβα κι εγώ, δεν κρίνονται από το ποιους βλέπουν, αλλά από το αν εξυπηρετούν χρησιμοποιώντας την εξουσία τους αυτούς που βλέπουν. Αν θέλετε λοιπόν να με κρίνετε για τον κύριο Ψυχάρη και για οποιονδήποτε άλλο, να κρίνετε και να συγκρίνετε αν εγώ από τη θέση του Πρωθυπουργού ή οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης εξυπηρέτησε, ευνόησε, έφερε τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, χαριστικές, για κάποιον από όλους αυτούς τους κυρίους. Αυτό είναι διαπλοκή. Δεν είναι διαπλοκή αν βλέπουμε κάποιον. Διαπλοκή είναι αν ευνοούμε κάποιον προκειμένου να μας ευνοήσει με τα πρωτοσέλιδά του, τα οποία μας τα φέρνατε συνέχεια εδώ, στο βήμα της Βουλής. Και το τελευταίο. Να πω και για τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, στο τέλος μπορεί να μείνετε με τις δημοσκοπήσεις στο χέρι. Μη χαίρεστε πολύ. Γιατί στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και χωρίς τον ξενοδόχο να μην λογαριάζετε. Γιατί ξενοδόχος είναι ο ελληνικός λαός και όχι οι δημοσκόποι που έχετε πάρει και για στενούς σας συνεργάτες. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντας και στην κυρία Γεννηματά που την άκουσα. Πρέπει να μας πείτε κάτι. Πρώτον, τουλάχιστον αυτά τα δύο που θα σας πω. Τι τα κάνατε όλα αυτά τα λεφτά? Να δώσετε μια εξήγηση στον ελληνικό λαό. Τι τα κάνατε τόσα λεφτά? Δεν ξέρω αν η κυρία Γεννηματά έκανε και κούρεμα ήδη και λέει δεν 200 αλλά 100. Αλλά εν πάση περιπτώσει και 100 να είναι πάρα πολλά. Αλλά τι τα κάνατε όλα αυτά τα χρήματα μαζί με τις υπέρογγες χρηματοδοτήσεις από τις κρατικές επιχορηγήσεις? Και δεν συνυπολογίζουμε όλα τα σκάνδαλα, τις Siemens, Novartis, δεν τα υπολογίζουμε αυτά. Τα θεσμικά λεφτά που παίρνατε από δάνεια, λεφτά που πληρώνουν σήμερα οι Έλληνες φορολογούμενοι στις τράπεζες και τα λεφτά από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Και το δεύτερο ερώτημα. Σας απασχολεί αν ποτέ θα τα ξεπληρώσετε? Ειλικρινά σας το λέω. Ο τελευταίος Έλληνας επιχειρηματίας έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Κάποιοι έχουν πηδήξει από τα μπαλκόνια τους, κάποιοι έχουν δει το βιό τους να καταστρέφεται, χιλιάδες λουκέτα έχουν μπει, εσείς παίρνατε αυτά τα χρήματα. Σας απασχολεί να τα επιστρέψετε ποτέ? Υπάρχει τρόπος να τα επιστρέψετε? Θα προτείνετε εδώ ενώπιον του ελληνικού λαού, διεκδικείτε μάλιστα να έρθετε και να μας σώσετε κάποια στιγμή, εσείς που μας οδηγήσατε στην καταστροφή? Το θέμα αυτό το απαντήσετε? Θεωρείτε ότι είναι λογικό να αποπληρωθούν αυτά τα δάνεια αν εκχωρηθεί, που δεν εκχωρείται αυτή τη στιγμή το σύνολο της τραπεζικής επιχορήγησης στις τράπεζες? Το 60% συνεχίζεται να παίρνετε χρήματα. Εμείς, ξέρετε κύριε Μητσοτάκη, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί, δίνουμε το 40% της βουλευτικής μας αποζημίωσης, επιπλέον το 20% που προβλέπει ο νόμος αν βάλετε υπογραφή, επιπλέον το 40% για να μπορεί το κόμμα μας να μπορεί να επιβιώνει, να πληρώνει τους λογαριασμούς του, να πληρώνει τα δάνεια της εφημερίδας του. Και εσείς μας κατηγορήσατε κιόλας ότι πληρώνει το κόμμα τα δάνεια της εφημερίδας. Εσείς, οι βουλευτές σας, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ξεπληρώσετε αυτά που πήρατε δανεικά και αγύριστα από τον ελληνικό λαό, ή θα είναι και αυτά σαν το κήρυκα δανείων, σαν το κήρυκα χανείων? Δώστε μια απάντηση. Για 2 λεπτά, κύριε Μητσοτάκη, για τον κήρυκα. Φαντάζομαι, παρακαλώ, κύριε Τσίπρα, ότι δεν μας εισηγείστε να κουρέψουμε και εμείς τα δάνεια όπως κουρέψατε τα δικά σας, έτσι δεν είναι? Και μας προτείνετε αυτό, γιατί είστε το μόνο κόμμα στο οποίο έχουν κουρευτεί δάνεια. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κανένα άλλο κόμμα
δεν έχει κουρέψει τα δάνειά του.